Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 για 11η συνεχόμενη χρονιά. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα, φέτος μία ώρα πήραμε παράταση. Κάθε χρόνο θα ανεβαίνουμε, γιατί στόχο μας έχουμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας τα επόμενα χρόνια και να πηγαίνει μέχρι το βράδυ με διάφορα happenings, δρόμενα μάλλον στα ελληνικά, συναυλίες κλπ. Από τις 9 λοιπόν το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα, 10 ραδιοφωνικοί σταθμοί της Ξάνθης, σε κοινή ραδιοζεύξη, θα προβάλλουν αυτή τη δράση μας. Ο κόσμος θα μπορεί να παίρνει τηλέφωνο στο 2541-066-604 ή στο 2541-023-114, παίρνει το τηλέφωνο του γεροκομείου, προκειμένου να προσφέρει ό,τι μπορεί. Από χρήματα, από υλικά, από υπηρεσίες, ούτως ή άλλως. Είναι 10η χρονιά, ξέρουμε τι κάνουμε κάθε χρόνο. Εγώ θα παρακαλούσα τον κόσμο να βοηθήσει όπως μπορεί. Είμαστε σε χρόνια μνημονίων, περάσαμε χρόνια πανδημίας, ακόμα δεν τελειώσαμε. Πάντα στις δύσκολες εποχές, πάντα τότε ο κόσμος ανταποκρίνεται. Θέλω να πω ότι από τις 10.30 περίπου οι εθελοντές μας, φέτος είναι αρκετός κόσμος που ήδη μέχρι και τώρα δηλώνει εθελοντικά να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Φανταστείτε ότι κάποιοι πήραν άδεια από τις εργασίες τους προκειμένου να βοηθήσουν αυτή τη μέρα εθελοντικά σε αυτή την κίνηση. Θα ήθελα λοιπόν όσοι μπορείτε όταν περάσουν τα παιδιά με τους κουμπαράδες και με τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια και με το χαμόγελο φυσικά που είναι χαρακτηριστικό των εθελοντών του γεροκομείου, ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Αν κάποιος δεν μπορεί να προσφέρει, αυτό που θα παρακαλούσα είναι τουλάχιστον ευγενικά να τους πει ότι δεν μπορεί, να μην τους αποπάρουν, να μην αποπάρουν τα παιδιά και τους εθελοντές. Αυτό το επισημαίνω, κύριε Κανάτα, γιατί έχουν γίνει τέτοια περιστατικά, τα πολύ μεμονωμένα βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Είναι άσχημο, το καταλαβαίνουμε ότι κάποιος μπορεί να μην το επιθυμεί, μπορεί κάποιος να αδυνατεί να βοηθήσει ή δεν θέλει να βοηθήσει για διαφόρους λόγους, αλλά τουλάχιστον αυτά τα παιδιά, αυτούς τους εθελοντές, ας τον αντιμετωπίζει με κάποια ευγένεια και να τους πει πολύ ευγενικά ότι δυστυχώς δεν θέλω να συμμετάσχω. Πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση του γεροκομείου από αυτή την μέρα? Κοιτάξτε, η μέρα της Τετάρτης του Ραδιομαραθωνίου, το έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια, είναι μια συμβολική ημέρα. Έτσι, δεν είναι μαζεύουμε χρήματα μόνο εκείνη την ημέρα. Υπενθυμίζουμε την παρουσία μας και το έργο, το φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος. Θυμίζω ότι είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μπορεί κάποιοι παππούδες να πληρώνουν με τη σύνταξή τους κάποιο μέρος της σύνταξής τους ή να συμπληρώνουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν όμως και ηλικιωμένοι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του γεροκομείου Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος, του φιλανθρωπικού Ιδρύματος, οι οποίοι αδυνατούν, δεν έχουν τα χρήματα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενείται και ένας παππούς που δεν έχει καθόλου εισόδημα. Πού θα έμενε αυτός ο άνθρωπος, πού, χωρίς συγγενείς και φίλους. Εκεί βρήκε μια καινούργια οικογένεια. Αυτό προσπαθούμε όλοι. Οι πιο πλούσιοι, να το πω, οι πιο αυτοί που παντέχουμε, να βοηθάμε και σε αυτό το τομέα τους οικονομικά ασθενέστερους. Να θυμίσουμε ότι οι κουμπαράδες στα μαγαζιά, στα καταστήματα, σε φορείς συλλόγους θα είναι μέχρι τέλη Μαΐου θα φιλοξενούνται. Γι' αυτό λέμε ότι είναι συμβολική η μέρα της Τετάρτης. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δώσουμε και το χρόνο σε κάποιους που δεν αδυνατούν αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουν ή λείπουν εκτός Ξάνθης. Ή εάν εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων πρέπει να πάρουν τις συλλογικές τους αποφάσεις από τα όργανα όλοι μαζί, να έχουν το χρονικό διάστημα προκειμένου να συμμετέσχουν. Μέχρι τέλη Μαΐου λοιπόν θα είναι κουμπαράδες, μέχρι τέλη Μαΐου θα μαζεύουμε χρήματα ή υπηρεσίες ή υλικά και στις αρχές Ιουνίου, πρώτα ο Θεός, ευελπιστούμε να κάνουμε το τελικό ευχαριστήριο, τον απολογισμό και να πάμε φυσικά καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Το ευελπιστούμε δηλαδή. Ο κόσμος της Ξάνθης έχει πολλές ευαισθησίες. Το έχει δείξει και σε άλλες φιλανθρωπικές δράσεις που γίνονται στην πόλη μας από διαφόρους συλλόγους και φορείς.